Με τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στα πρωινά, μεσημβρινά και βραδινά τηλεοπτικά πάνελ, δηλώσεις και αντιδηλώσεις, τα επιτελεία των δύο υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας στην κυριολεξία προσπαθούν να μην αφήσουν ούτε λεπτό ανεκμετάλλευτο εν ώψη της νέας, αλλά αυτή τη φορά τελεσίδικης ετοιμιγορίας του κυπριακού λαού την ερχόμενη Κυριακή. Ο υποψήφιος Νίκος Αναστασιάδης επέλεξε να απαντήσει σήμερα σε αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας στο Διεθνή Τύπο, σύμφωνα με τις οποίες η Κύπρος δεν διαθέτει αντιστάσεις και είναι ευάλωτη σε πιέσεις και εκβιασμούς. Απαντώ ξεκάθαρα. Η Κύπρος έχει και αξιοπρέπεια και αστήρευτες προοπτικές. Περάσαμε και στο παρελθόν από μεγάλες δυσκολίες, αλλά με σκληρή δουλειά τα καταφέραμε και παραμείναμε όρθιοι. Ο Νίκος Αναστασιάδης τόνισε με έμφαση ότι οι πολίτες δεν πρέπει να επαναπαυθούν. Ο εφησυχασμός, η αδιαφορία, η αποχή και η απάθεια θα μας οδηγήσουν σε μια ακόμα χαμένη και καταστροφική πενταετία. Η Κύπρος δεν την αντέχει. Είναι η ώρα να οδηγήσουμε όλοι μαζί τον τόπο μας μπροστά. Το επιτελείο Μαλά και το ΑΚΕΛ που στηρίζει την υποψηφιότητά του με αφορμή αρνητική διαφήμιση όπως τη χαρακτήρισαν του επιτελείου Αναστασιάδη κατά της ανεξάρτητης υποψηφιότητας Μαλά ανταπέδωσαν τα πειρά βάλλοντας εναντίον του ανθυποψηφίου του. Η διχαστική προσέγγιση του Δύση και του κυρίου Αναστασιάδη αποκαλύπτεται καθημερινά μέσα από δεκάδες ανακοινώσεις τους. Κατά τα άλλα καθημερινά μας διατυμπανίζουν έβηχα συνθήματα περί ενότητας. Τώρα που νιώθουν την τελική κρίση του λαού να πλησιάζει και αφού απέτυχαν να πείσουν με επιχειρήματα, επιδίδονται σε μαύρη προπαγάνδα άλλων εποχών. Οι πολιτικές εξαρτήσεις, κομματικές δεσμεύσεις και η ιδεολογική αγκύλωση τον περιορίζουν στα στενά κομματικά πλαίσια. Εκτός αν ξαφνικά απαρνείται το παρελθόν του ή αποφάσισε να καταφύγει σε ένα μέα κούλπα εφόλης της ύλης. Την Κυριακή θα τεθεί ενώπιον του κάθε δημοκρατικού και προοδευτικού ανθρώπου αν θα συνεχιστεί ή όχι μια κοινή πορεία, ένας κοινός αγώνας που ξεκίνησε από τα μαύρα χρόνια του 1974 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Απευθυνόμενος στον κόσμο του κεντρώου χώρου, θέλω να τον υπενθυμίσω ότι από τότε ενώσαμε τα χέρια και παλέψαμε μαζί για την απελευθέρωση, την προκοπή και την πρόοδο του τόπου και του λαού μας. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Είτε θα συνεχίσουμε με τα αδιέξοδα του ΑΚΕΛ, είτε θα γυρίσουμε σελίδα με τον Νίκο Αναστασιάδη για να διασφαλίσουμε το μέλλον και την ευρωπαϊκή προοπτική της πατρίδας μας. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ έστειλε για άλλη μια φορά μήνυμα στον δικοϊκό κόσμο ότι το κόμμα παραμένει εγγυητής της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης, καλώντας όλους να στηρίξουν τον Νίκο Αναστασιάδη. Όπως πάντα έπραξε το Δημοκρατικό Κόμμα, όταν η πατρίδα βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων προβλημάτων και σοβαρών κινδύνων, προτεραιότητα έχει το εθνικό συμφέρον και το συλλογικό, το κοινό καλό. Ακόμα και αν πρέπει να καταβληθεί πολιτικό ή κομματικό κόστος.